Καλή σας ημέρα. Ναι, καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Για πείτε μας σχετικά με το κοινωνικό μέρισμα, η πλατφόρμα θα ξανανοίξει για ποιους και από πότε? Κοιτάξτε, προγραμματίζεται μάλλον μετά τις 15-16 του μήνα. Να ανοίξει για λίγες μέρες η πλατφόρμα, υπάρχει αυτή η σκέψη και η συζήτηση και το κοιτάζουμε, για να μπορέσουν άνθρωποι που είχαν πρόβλημα με το IBAN και το αφημί τους, με την ταυτοποίηση αυτή, να διορθώσουν μέχρι τότε αυτά τα προβλήματα και να πληρωθούν το κομμάτι του μέρισματος που τους είχε αποδοθεί ουσιαστικά. Επομένως, 15-16 περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα. Μιλάμε για τον αριθμό φορολογικού. 15-16, μπορεί να είναι και 20. Ναι, εντάξει, ας μην πούμε. Ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο. Ήδη από τώρα θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πηγαίνουν στις τράπεζες και να ενημερώνουν το IBAN τους με το αφημί τους. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι που είδαν στην αρχική τους αίτηση ότι έχει εγκριθεί και μετά τους πέταξε έξω λόγω της διασταύρωσης, πώς μπορούν να το τσεκάρουν οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι? Αν μπουν στην αίτησή τους τώρα και τη δουν, και γράφει από κάτω ότι δεν υπήρξε αυτοποίηση του IBAN με το αφημί. Α, μάλιστα. Αυτή θα πρέπει να θα τους δοθεί η ευκαιρία. Επομένως, όσους. Στις 20-15-20 του μήνα περίπου εκεί στη διάρκεια, να πάνε να διορθώσουν το ενημέρωση του IBAN. Επομένως, όσους πέταξε έξω η πλατφόρμα, τους είπε ότι δεν γίνεται διασταύρωση με το αφημί είτε το IBAN, αυτοί πρέπει να πάνε να το ρυθμίσουν αυτό το πρόβλημα. Πάνε στις τράπεζες και πάνε και στις εφορίες. Δεν έχουν ενημερώσει την τράπεζα του IBAN. Αν είναι ασφαλές λογαριασμός, που άνοιξε πριν από 10 χρόνια. Και δεν έχει ενημερωθεί με το αφημί του ανθρώπου ο οποίος έχει το λογαριασμό. Παλιότερα δεν ζήταγε η τράπεζα αφημί. Θα πρέπει να πάρει την τράπεζα και να το ενημερώσει με ένα εκαθαριστικό. Αν έχουν δηλώσει ένα IBAN φιλικού του προσώπου ή κάποιου συγγενή του, θα του δοθεί η δυνατότητα από το άνοιγμα τη πλατφόρμα για λίγες μέρες να αλλάξουν αυτό το IBAN και να βάλουν ένα δικό του IBAN. Επίσης, κύριε Ταγάρη, έχουμε αρκετά μηνύματα ανθρώπων που λένε και μας στέλνουν μήνυμα. Μάλιστα, κάποιοι έχουν φωτογραφίσει και την αίτησή τους ότι εγκρίθηκε το κοινωνικό μέρισμα, αλλά δεν το έλαβαν στους λογαριασμούς τους. Τι μπορεί να έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Αυτή είναι ίσως λίγες περιπτώσεις. Ήταν 130-140 περιπτώσεις που απορρίφθηκε από την κίνηση που έγινε από τη βία. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα πάλι με το IBAN. Όχι λόγω διασταύρωση IBAN και αφημί, αλλά μπορεί να ήταν λάθος το IBAN. Μπορεί να ήταν λάθος. Ερώτηση τώρα. Εδώ υπάρχει περίπτωση κάποιος που έχει βάλει λάθος IBAN να πάνε τα λεφτά σε κάποιον άλλον? Γιατί τώρα διασταυρώνεται με το αφημί. Μπλοκάρεται προφανώς το ποσό, έτσι δεν είναι? Για ξαναπείτε, δεν σας άκουσα. Ναι, υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει γράψει λάθος το IBAN και να έχει γράψει κάποιο άλλο. Υπάρχει περίπτωση να έχει πιστωθεί το κοινωνικό μέρισμα στο λογαριασμό κάποιου μη δικαιούχου? Μόνο σε περιπτώσεις από τράπεζες, από τις μη συστημικές τράπεζες, στις οποίες δεν υπήρχε δυνατότητα αυτής της διασταύρωσης που κάνουμε και το ελέγχουμε. Οπότε εκεί οι πληρωμές προχώρησαν κανονικά. Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαιούχος μπορεί να κάνει κάτι, μπορεί να πάει στην τράπεζα και να πει: εμένα εγκρίθηκε, αλλά δεν πιστώθηκε και είναι λάθος το IBAN. Δεν γίνεται επιστροφή, θα μου πείτε τώρα. Δεν γίνεται. Είναι αυτό που προσπαθήσαμε να αποφύγουμε με τον έλεγχο του IBAN με το αφημί σε όσες τράπεζες. Άρα είναι πολύ μικρό το ποσοστό, αν υπάρχει κι αυτό. Είναι έτσι. Πάρα πολύ μικρό το ποσοστό, αν υπάρχει, ναι. Επομένως, όσοι είδαν ότι τους έγραφε η πλατφόρμα ότι δεν γίνεται διασταύρωση, ταυτοποίηση, αφημί, IBAN, να πάνε να ρυθμίσουν, να ενημερώσουν τους λογαριασμούς τους με το αφημί, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, ώστε όταν θα είστε έτοιμοι μετά τις 15 Ιανουαρίου, θα ανοίξετε την πλατφόρμα για αυτούς τους ανθρώπους. Πώς υπολογίζετε? Η πλατφόρμα θα μπορούσε να ανοίξει και σήμερα. Αφήνουμε όμως κάποιες μέρες για να έχουν τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι, θα τους στείλουμε και μηνύματα εμείς στα email τους, αλλά να έχουν τη δυνατότητα, μπορούν να το δουν και στην αίτησή τους, για να πάνε να έχουν χρόνο να κάνουν αυτές τις διορθώσεις που χρειάζονται. Για πόσους μιλάμε, κύριε Ταγαρή? Είναι γύρω στις 24.000 επίσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Είδες που γίνεται. Υπάρχει μια ευελιξία πολλές φορές. Καλό αυτό. Είναι 20.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν το πρόβλημα και πρέπει. Και θα ήταν αδικία να μην το πάρουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται η ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών, γιατί είναι μεγάλη αδικία να μην συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, και είναι και πολύ, όπως είπες. Λοιπόν, κοιτά, για δείξε μου. Πίσω σου, δε. Μην κοιτάξεις πολύ μακριά. Εδώ, ήρθε ο ήλιος. Ήρθε. Λοιπόν, τώρα να επιστρέψουμε στην πολιτική μας επικαιρότητα, γιατί αναζητούμε, όχι εμείς βέβαια, το πολιτικό σύστημα. Γίνεται, ξέρεις, ένα μπράντεφερ. Τι θα γίνει αν αποχωρήσει ο κύριος Καμένος.
Γίνεται μια προσμέτρηση βουλευτών από εδώ από εκεί. Το 151 είναι και στις δύο περιπτώσεις ο μαγικός αριθμός. Ο απαραίτητος. Είτε για πρόταση δυσπιστίας, είτε για πρόταση ή για πρόταση εμπιστοσύνης. Για ψήφο εμπιστοσύνης. Λοιπόν, θα δούμε. Και νομίζω ότι εδώ κλειδί είναι οι βουλευτές του ποταμιού. Και για τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και μετά για την εμπιστοσύνη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, βουλευτή του ποταμιού και αντιπρόεδρο του κόμματος. Κύριε Μαυρωτά.